σε σχέση με τα βιβλία, τις εκδόσεις και άλλες λεπτομέρειες, με αφορμή πάντα την έκδοση του τελευταίου του βιβλίου, υπόσχομαι να μην ξεχάσω. Καλωσορίσατε, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά να μαθαίνουμε για νέα βιβλία. Ωραία. Είναι ένα βιβλίο, είναι κατά βάση μια αληθινή ιστορία. Mm-hmm. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Αναφέρεται σε μια δύσκολη περίοδο της ιστορίας, στην εποχή της γενοκτονίας των Αρμενίων. Δεν είναι πολλά χρόνια, 103 χρόνια είναι από τότε, το 1915 μέχρι τώρα. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εκτός από τα ιστορικά γεγονότα, όλα τα πρόσωπα της ιστορίας είναι πρόσωπα που υπήρξαν εκείνη την εποχή. Δηλαδή, ήταν παιδιά, άντρες, γυναίκες ηλικίας 20 με 25 ετών το πολύ, εκτός από. Όχι, ναι, και ο βασικός ήρωας, ο Σογομών, ήταν σε αυτή την ηλικία, εκείνος που σκότωσε τον Ταλάτ. Τις ιστορίες τους μου τις διηγήθηκαν οι απογονοί τους, mm-hmm. που ζουν σήμερα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, και που παιδιά εκείνων που διώχθησαν τότε είναι σήμερα 80 ετών και άνω, και εγγόνια τους που είναι μικρότερα φυσικά. Μου διηγήθηκαν την ιστορία με μια παράκληση. Να γράψω μεν τα μικρά τους ονόματα, αλλά όχι τα επώνυμα. Θέλω να διατηρήσω, ναι, την ανωνυμία τους. Σεβάστηκα την επιθυμία τους, μου έδωσαν επώνυμα τα οποία χρησιμοποίησα και έγραψα το βιβλίο. Σας τα διηγήθηκαν με σκοπό να τα καταγράψετε και να γίνει βιβλίο? Ήταν, διατύπωσε μια μέρα την πρόθεσή της μια φίλη του γαμπρού μου και της κόρης μου που ζουν στην Αθήνα, mm-hmm. Ότι πώς δεν ασχολήθηκα ποτέ να γράψω κάτι για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Όταν μου το είπαν, ενώ πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, και υπήρξαν περιπτώσεις τα χρόνια που είμαι στον χώρο του βιβλίου, που πάρα πολλοί αναγνώστες μου και μη αναγνώστες μου διηγήθηκαν ιστορίες που κατά τη γνώμη τους θα μπορούσαν να γίνουν βιβλίο. Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Εδώ, με το που άκουσα την πρόθεση, την κουβέντα εκείνης της κοπέλας, την άλλη στιγμή το είχα αποφασίσει. Γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Με ποιο κριτήριο, όταν ακούτε ιστορίες που φαντάζομαι ότι θα φτάνουν στα αυτιά σας, σοριδών, γιατί ακριβώς έχετε αυτό το επάγγελμα και όλοι θα θέλανε οι ιστορίες τους να πάρουν με κάποιο τρόπο ζωή, ακόμη και αν δεν μπορούσαν οι ίδιοι να τις γράψουν. Ποιο είναι το δικό σας κριτήριο, το δικό σας μέτρο που σας λέει ότι αυτό αξίζει να το κάνω κάτι παραπάνω? Δεν έκανα, είναι η πρώτη ιστορία που κάνω από διηγήσεις. Αυτή, ας πούμε, γιατί, για ποιο λόγο, τι σας έκανε, δεν μπορώ να πω, μου τι έκανε, σας άγγιξε. Μου έκανε ένα, να το πω έτσι, ένα κλικ με το που το άκουσα. Το κλικ, αυτό το κλικ, με τι λέτε να ήταν, τι λέτε να ήταν? Μια προαίσθηση ότι έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, η διέστησή μου, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί σας λέω πάμπολες φορές μου έχουν πλησιάσει άνθρωποι να μου διηγηθούν ιστορίες να γράψω και δεν άκουσα τις ιστορίες τους φυσικά γενικά κλπ. Αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ. Εδώ, με το που μου εξέφρασε ο γαμπρός μου και η κόρη μου την ιδέα της κοπέλας αυτής, το είχα αποφασίσει. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Βεβαίως, να σου πω ότι στη συνέχεια. Είναι και το ένστικτο μετά από τόσα χρόνια. Μπορεί, ναι. Ένστικτο. Γιατί όταν ασχολήθηκα με την έρευνα, η έρευνα, κοιτάξτε, το γράψιμο του βιβλίου μου πήρε από πέρυσι από τις 29 Μαρτίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Η έρευνα όμως που προηγήθηκε κράτησε 2-2,5 χρόνια. Δηλαδή, βιβλία τα οποία μου προμήθησαν σε ερευνητικές κοινότητες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Βιβλία που βρήκα στη Θεσσαλονίκη, στα βιβλιοπολία. Στοιχεία που βρήκα από τα αρχεία των εφημερίδων και κινηματογραφικές ταινίες που βρήκα από τα βιντεοκλαμπ, 14-15 κινηματογραφικές ταινίες, 4 από τις οποίες έργα κανονικά, ναι. Αλλά 4 DVD ήταν της εποχής του βοβού κινηματογράφου. Εκείνα ήταν και τα πιο συγκλονιστικά. Έλειπε η ομιλία, είχε την κατάλληλη μουσική υπόκρουση και... αλλά οι εικόνες ήταν που δεν αντέχονταν να τις βλέπει κανείς. Mm-hmm. Άρα και με κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια της έρευνας επιβεβαιώθηκε η υποψία σας ότι έπρεπε πάστηση να βγει αυτό σαν βιβλίο. Από τη στιγμή που μου εξέφρασε την επιθυμία την ιδέα μιας φίλης του, ο γαμπρός μου και η κόρη μου, την άλλη στιγμή το είχε αποφασίσει. Γι' αυτό σας λέω, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ενώ πάμπολες φορές μου έχουν πει ιστορίες και λοιπά τις οποίες δεν έγραψα, εκείνη τη φορά το είχα αποφασίσει την επόμενη στιγμή που άκουσα την ιδέα τους, mm-hmm. και δεν μετάνιωσα. Και βλέπαμε και τις εικόνες, το φαντάζομαι, και είναι ο τίτλος σκληρό. Του παραπέμπει σε κάτι αντίστοιχο. Ακριβώς. Να πω ότι όλοι οι ήρωες μέσα είναι πρόσωπα που υπήρξαν εκείνη την εποχή, το είπα προηγουμένως. Αλλά δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να μην είναι ένα σκληρό βιβλίο. Κοιτάξτε,
ως άνθρωπος, ως γιατρός, αν θέλετε, και ως χειρουργός, συνηθισμένος σε δύσκολες καταστάσεις, αυτά που βίωσα διαβάζοντας τις διηγήσεις ανθρώπων που διασώθηκαν, βλέποντας κινηματογραφικές ταινίες και κυρίως αυτά που εισέπραξα, επιτρέψτε μου την έκφραση, γράφοντας το βιβλίο, με έκαναν να μπω στο πνεύμα εκείνης της εποχής, να αισθανθώ φορές ότι περπατούσα στην έρημο παρέα με τους ανθρώπους εκείνους, με τους ήρωές μου, και να σκεφτώ πολλές φορές, θα σας πω ένα πράγμα χαρακτηριστικό, ότι πολλές φορές τελειώνοντας το γράψιμο απόγευμα, κάτι στις 6 ώρα σταματούσα, καθόμουν και σκεφτόμουν και έλεγα ότι το άγριο θηρίο στη ζούγκλα σκοτώνει για να επιβιώσει. Οι άνθρωποι όμως εκείνοι, οι οποίοι είχαν πάρει τους Αρμενίους από τα σπίτια τους και τους οδηγούσαν εκεί που τους οδηγούσαν, έβλεπαν τον κάθε Αρμένιο σαν μία οργανική μεν αλλά απρόσωπη σύνθεση ντυμένη στη φόρμα ενός αρχηγού περιβλήματος πάνω στο οποίο ήδη είχαν γράψει ημερομηνία λήξης. Άλλωστε με όλες τις γενοκτονίες αυτό δεν συνέβαινε. Αυτό συνέβαινε. Αλλά να σας πω ότι μέχρι τη στιγμή που άρχισα να ασχολούμαι με τη γενοκτονία, να βλέπω ταινίες και να διαβάζω, ήξερα για τη γενοκτονία των Αρμενίων όσο ξέρουν όλοι οι άνθρωποι. Εδώ όμως αυτά που βίωσα, δεν ξέρω αν γίνανε αυτά τα πράγματα σε όλες τις γενοκτονίες. Οι Γερμανοί θα λέγανε ότι ήταν πιο. Τους βάζανε στους θαλάμους αερίων, τελειώνανε γρήγορα. Εδώ όμως. Υπέφεραν περισσότερο δηλαδή. Υπέφεραν λιγότερο. Υπέφεραν λιγότερο. Τα βασανιστήρια κρατούσαν σε μάκρος. Στους Αρμενίους. Όταν τους δένανε 10-10 και τους οδηγούσαν από τα χωριά τους, από τις πόλεις τους, στην έρημο της Συρίας και στο δρόμο βίαζαν, ξεκύλιαζαν γυναίκες έγκυες, πιάναν τα παιδιά από τα γέννητα από τα πόδια, τα χτυπούσαν σε βράχυτα κεφάλια τους να τα θρηματίσουν. Όταν τους οδηγούσαν στη λίμνη, στους ποταμούς Εφράτες και Τίγρη, σε κάποια σημεία σχηματιζόντουσαν λίμνες, τους οδηγούσαν από μονοπάτια στενά να προχωρήσουν και κλείναν από τη μία και από την άλλη μεριά και τους σπρώχναν να πέσουν μέσα. Όταν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας πιάνανε ανθρώπους, τους βάζανε σε βάρκες και τους πνίγανε. Και όταν οι γυναίκες κρατούσαν τα μωρά τους και πιάναν το μωρό και το πετούσαν στη θάλασσα από την αγκαλιά της μάνας και η μάνα δεν ήξερε να κολυμπάει, από χωριά ήταν, αλλά έπεφτε στη θάλασσα για να σώσει το παιδί της και εκείνοι γελούσαν. Μάλιστα. Είναι πράγματα που δεν αντέχονται εύκολα. Είναι όλα καταγεγραμμένα μέσα. Όλα είναι καταγεγραμμένα μέσα. Ναι, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να τα μάθουμε, κύριε Πολυράκη. Και δεν ξέρω κατά πόσο τα γνωρίζουμε και κατά πόσο επιδερμικά τα συζητάμε. Και σίγουρα είναι τα συζητάμε επιδερμικά. Μνήμης και τώρα συμπτωματικά γιορτάζονται είναι και αυτές τις μέρες. Είναι και αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν επιλέξατε να γίνει και παρουσίαση του βιβλίου με αφορμή της. Όχι, δεν το επέλεξα εγώ. Δεν το επέλεξα εγώ. Απλώς το βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα και έγινε τώρα. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Αθήνα. Έκανα παρουσία στην Αθήνα. Κυκλοφορεί ήδη. Βεβαίως, τώρα και ένα μήνα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ωραιότατα, πολύ καλή επιτυχία. Ποιο βιβλίο σας είναι αυτό? Το 20. Είναι το 20 βιβλίο. Δεν κάνετε και μια εκδήλωση σούμα για να τα γιορτάσετε, τα 20 βιβλίο. βέβαια. Θα μου πείτε τι να πρωτοκάνετε. Στην εκδήλωση, τέλος πάντων. Να σας πω κάτι. Είμαι γιατρός. Mm-hmm. Λοιπόν, πάντα με απασχολούσε ένα ερώτημα. Ότι τι θα κάνω από νέος, από πολύ νέος ακόμα, από τότε που έκανα ειδικότητα και από τότε που ήμουν για το χειρουργός εργαζόμουν. Τι θα κάνω όταν, αν ζήσω φυσικά, γιατί σε νοσοκομεία ήμουν, κάθε μέρα βλέπω και πεθαίνανε άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας. Εξοικειωθήκατε με την τι θα κάνω αν ζήσω και φτάσω σε ηλικία να βγω σε σύνταξη. Τώρα σταμάτησα να εργάζομαι ως γιατρός πριν από 2 χρόνια. Δεν με απασχολεί. Είδατε πώς έρχεται πολύ... η μέρα που απαντώνται τα ερωτήματα της ζωής. Σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, και... Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις, να μην έχεις πρόβλημα πώς θα περάσεις την ημέρα σου. Βλέπω συναδέλφους που... Φυσικά. Ναι. Και μόνο συναδέλφους και μόνο ανθρώπους που ήταν έσχιζαν από ζωή και ξαφνικά δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Γι' αυτό πάντα πρέπει να έχουμε εναλλακτικές. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε στο γράψιμο. Τέλος πάντων υπάρχουν τρόποι για να...